Καλημέρα παιδιά, καλώς ήρθατε και σε αυτό το vlog, ελπίζω να είστε καλά. Θα βγάλω τώρα την ηλιοπροστασία γιατί έχει πολύ ήλιο. Πώς είστε, τι κάνετε? Μόλις άφησα και τα παιδάκια μου στο σχολείο και πάω να κάνω εξετάσεις αίματος. Πάμε να δούμε ξανά την τιμή της ινσουλίνης για να μιλήσω με τη γιατρό μου και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στο εξής. Σας καλωσορίζω λοιπόν σε μια καινούργια μέρα, πέμπτη σήμερα. Θα σας έχω και αύριο μαζί μου, δύο μερούλες. Σήμερα δεν έχω μαγείρεμα γιατί χθες είχα κάνει κοτόπουλο ψητό και δεν το φάγαμε όλο, οπότε έχει. Αλλά θα κάνω λίγο μακαρονάκι συμπλήρωμα, λίγο κάτι τέτοιο για τα κορίτσια. Εγώ δεν έχω άμυλο σήμερα, έφαγα χθες. Πάμε να κάνουμε εξετάσεις και τα λέμε από το σπίτι. Έτοιμη, επέστρεψα στο σπίτι. Θα σας βάλω να δείτε τώρα ένα mini IKEA haul με κάτι πραγματάκι που πήρα. Να πάω να κάνω ένα μπανάκι, να πιω λίγο καφέ γιατί δεν έχω πιει τίποτε, δεν έχει ανοίξει το μάτι και τα λέμε μετά. Ένα mini IKEA haul σας έχω σήμερα. Ήρθε το πακετάκι, το μικρό κοιμάται, γι' αυτό μιλάω σιγά. Και θα σας το ενώσω με κάποιο vlog. Πάμε να σας δείξω τι πήρα. Ήθελα τα πιάτα μου, αλλά έχουν έρθει σε λίγο πιο ανοιχτόχρωμο χρώμα. Εγώ τα έχω σε λίγο πιο σκούρο κυπαρισί. Αλλά επειδή είχαν σπάσει 2-3, λέω ας πάρω άλλη μια τετράδα να έχω. Πήρα ακόμα ένα σεντονάκι στην Ισαβέλα, έχει πάρα πολύ ωραία σεντόνια στα IKEA. Είναι μονό, 90x2 μέτρα, γιατί και με την εκπαίδευση τουαλέτας θα χρειαστεί ένα παραπάνω σεντονάκι, αλλά έχουν και πολύ καλύτερη ποιότητα από ότι το Sensei που είχα πάρει. Όχι καλύτερη ποιότητα, ταιριάζει καλύτερα στο κρεβάτι. Την ξύπνησα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπαμπακέρα. Γεια σου αγάπη μου. Ξύπνησες? Ναι. Και πήρα και δύο κουτιά αυτά εδώ τα ντρόνα, τα οικονομικά, γιατί τα έχει σπάσει τα δύο η Ισαβέλα, οπότε πήρα δύο για να τα αντικαταστήσω. Αυτά εδώ είναι. Έχουμε δύο σπασμένα, γιατί έπεφτε πάνω και έπαιζε, και άλλα δύο που τα έχει χρωματίσει. Αλλά δεν θυμάμαι ποια είναι τα αυτά που θέλω να αλλάξω. Νομίζω θα αλλάξω τα σπασμένα για να βάλουμε τα καινούργια. Αυτά πήρα εγώ. Τα πιάτα τα είχαν και με χαμηλότερη τιμή που σας είχα δείξει πρόσφατα που έχουν βγάλει κάποια προϊόντα με χαμηλότερη τιμή. Έφτιαξα τα κουτάκια. Πάμε να τα βάλουμε στο δωμάτιο. Και αυτό το κλιπ θα σας το ενώσω με κάποιο vlog. Γιατί είναι αρκετά mini haul. Πολύ ωραίο το μπανάκι μου. Κάθομαι, πίνω το καφεδάκι μου. Θα βράσω και λίγα μακαρονάκια για τα κορίτσια μετά. Η μικρή θα φάει στον παιδικό ούτως ή άλλως. Αλλά να έχω έτοιμα και για το βράδυ. Και πάμε να πιούμε καφεδάκι αραλίκι. Έτοιμα τα μακαρονάκια μου. Φτιάχτηκα κι εγώ λίγο. Έχει μείνει το μαλλί. Ίσως το ισιώσω. Έτσι έχω κέφι σήμερα. Πάω όμως να κάνω κάτι δουλίτσες που έχω στον υπολογιστή και θα πάω μετά. Μπήκε και το στεγνοτήριο από το πλυντήριο για να τα διπλώσω μετά. Και κομπλέ. Καφεδάκι δεύτερο εννοείται. Έτοιμο και το μαλάκι και πάω να κάνω live στο Instagram γιατί χθες σας έκανα εδώ, οπότε θα κάνω τώρα εκεί. Αρκετή ωρίτσα αργότερα, τελείωσα τις δουλειές μου, κλείνω το σπίτι, πάω να διπλώσω στεγνοτήριο και πάμε να πάρουμε δωράκι για το κοριτσάκι που έχει γενέθλια το Σάββατο και θα πάει η Αναστασία στο πάρτι. Και μετά θα πάω να κάτσω λίγο στην αδερφή μου να κάτσουμε λιγάκι, να περάσει η ώρα για να πάω να πάρω τα μικρά. Πριν από όλα αυτά όμως θα διπλώσουμε το στεγνοτήριο. Τα γυαλιά μου σήμερα. Το τελευταίο διάστημα δεν τα θυμόμουν και με έτρωγε ο ήλιος. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνουμε. Θα πάω να παρκάρω κοντά στο σχολείο της Αναστασίας, οπότε θα πάω με τα πόδια. Θέλω να πάρω καμία ντοματούλα γιατί μας τελειώσανε. Και το δώρο, οπότε να περπατήσω κιόλας. Δωράκι τσεκ. Πάμε για ντομάτες και να πάω στην αδερφή μου. Επιστρέψαμε και η θεία μου μαζί με τη Ζένια κόψανε τα βερίκοκα από τη βερικοκιά γιατί άρχιζαν να κεφτάνε κάτω παιδιά. Βέβαια δεν έχουν γίνει ακόμα καλά όλα, αλλά προκειμένου να τα χάσουμε
Τα μαζέψαμε και θα τα αφήσουμε λίγο έξω να γίνουν. Πάμε να φάμε γιατί πεινάω πολύ και θα τα πούμε εμείς μετά. Ξεκουραστήκαμε και σηκωθήκαμε. Η Αναστασία είναι στην αδερφή μου. Ήρθε και την πήρα να την πάει γυμναστήριο και τώρα έχουν πάει εκεί και κάθονται. Οπότε θα τη φέρει πιο μετά. Το μικρό κοιμάται ακόμα. Δεν θα κάνουμε κάτι σήμερα. Σήμερα είναι η μέρα ρέκλας. Θα σας έχω όμως και αύριο μαζί. Οπότε σας κλείνω και τα λέμε αύριο. Παρασκευούλα. Καλημέρα παιδιά, Παρασκευούλα, η ώρα έχει πάει 11 για να σας μιλήσω, αλλά ξυπνήσαμε το πρωί, έτοιμασα τα παιδάκια μου για το σχολείο, έφτιαξα τα κρεβάτια, έβαλα πλυντήριο, έβαλα την Πόπη να σκουπίσει, τώρα την έχω βάλει σφουγγαρίζει, τελειώνει, έβαλα το στεγνοτήριο μετά μόλις γύρισα, πήρα γυμναστήριο, γενικά κάναμε πολλά πραγματάκια μαγείρεψα, μαγείρεψα ένα φοβερό χοιρινό κατσαρόλας με ρύζι, πραγματικά πρέπει να είναι πεντανόστιμο, δεν το έχω δοκιμάσει, αλλά φαίνεται τέλειο. Τσιγάρισα σε λάδι, καρότο, κρεμμύδι, σκόρδο, μαζί με ένα κύβο λαχανικών. Έβαλα και λίγο πράσο που είχα ψιλοκομμένο στην κατάψυξη. Έβαλα το χοιρινό, το έφερε έτσι 2 βόλτες. Και μετά έβαλα μουστάρδα και έβαλα αλάτι πιπέρι, ένα μείγμα κρεάτων, μπαχαρικά. Και ένα μείγμα που είχα πάρει από τη μακρινίτσα την αγαπημένη που έχει θρούμπι μέσα, που έχει ρίγανες, που έχει αυτά, που έχει πιπέρια ολόκληρα.
Πρέπει να είναι φανταστικό, πραγματικά. Η μουστάρδα έδεσε και τη σαλτσούλα και ειλικρινά ανυπομονώ να το δοκιμάσω. Εχθές το απόγευμα λοιπόν έλαβα τα αποτελέσματα από την εξέταση της ινσουλίνης. Δεν είχε καμία αλλαγή. Πήρα τη γιατρό μου τηλέφωνο, μου είπε ότι επειδή είχαμε ξεκινήσει με την ελάχιστη δόση του φαρμάκου, ότι θα αυξήσουμε το φάρμακο. Πραγματικά, παιδιά, παρόλο που έχω χάσει 5 κιλά, το πάγκρεάς μου δεν μπορεί να σταματήσει να κάνει υπερινσουλίνωση. Έχω ακόμα δηλαδή πρίξιμο το οποίο πρέπει να φύγει. Τα κύτταρά μου εξακολουθούν να αντιστέκονται στην ινσουλίνη που παράγει αυτό το καημένο το πάγκρεας. Και ειλικρινά, τι να πω, εύχομαι να διορθωθεί. Θα πάω Δευτέρα στη γιατρό μου να μου δώσει οδηγίες και λογικά σε ένα μήνα πάλι θα ξανακάνω εξέταση. Και ελπίζω να έχει φτιαχτεί με τη μεγαλύτερη δόση του φαρμάκου, γιατί τα κύτταρά μου δεν με γουστάρουν καθόλου, ρε παιδί μου. Δηλαδή το ίδιο μου το είναι. Να σας πω ότι χθες το απόγευμα στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Γιατί ειλικρινά περίμενα ότι θα υπάρξει έστω μία υποτυπώδης μικρή αλλαγή, έστω. Η αλλαγή ήταν 0,01 στην τιμή. Ήταν σαν να μην έχει γίνει τίποτα. Στεναχωρέθηκα. Στεναχωρέθηκα γιατί πραγματικά ένα μήνα και κάτι τώρα, γιατί είμαστε 24 Μαΐου και εγώ ξεκίνησα 18 Απριλίου το φάρμακο και την διατροφή τη συγκεκριμένη. Περίμενα ότι θα δω ένα αποτέλεσμα. Δεν το είδα δυστυχώς. Τι να κάνουμε όμως. Θα έχει ζωή. Θα το διορθώσουμε και ελπίζω να το παλέψουμε. Απλά να χρειάζεται λίγο παραπάνω χρόνο ο οργανισμός μου. Τη Δευτέρα θα πάω στη γιατρό μου να μου δώσει καινούργιες οδηγίες. Πόσο φάρμακο να παίρνω, τι να παίρνω, τι να κάνω, τι να γίνει. Ώστε επιτέλους τα κύτταρά μου να δέχονται την ινσουλίνη που παράγει το καημένο, το πάγκρεας που του έχουν βγει τα μάτια έξω για να μπορέσει να μεταβολίζει. Τέλος πάντων. Το λέω αστεία τώρα, αλλά χθες είχα στεναχωρηθεί πραγματικά και ευτυχώς που είχα κλείσει και το βίντεο γιατί. Δεν θα είχα διάθεση να το συνεχίσω. Σήμερα είμαι σε πολύ καλύτερη φυσικά ψυχολογία. Λοιπόν, ήρθε και πακετάκι από Pixi. Πήγα και τα μάζεψα βασικά. Μετά το γυμναστήριο. Έχουμε το Pixi Perfect Pair. Ένα stick. Αυτά εδώ τα φανταστικά τα ρούς, τα οποία μπορείς να τα βάλεις και εδώ για να κάνεις το τύπου strawberry έτσι τώρα το καλοκαίρι. Και για ρούς, αλλά και για εδώ που βάζουν και στα χείλη. Αυτά είναι πραγματικά πολύ ωραία stick. Μου είχε ξαναστείλει παλιότερα η Pixi. Παρόμοια όλα τα στικ αυτά και ειλικρινά το ένα το έχω αγαπήσει, το φοράω κάθε καλοκαίρι γιατί δεν φοράω πούδρες και τέτοια, οπότε δεν κάνω έτσι αυτό το κόκκινο σαν να σε έχει πιάσει ο ήλιος, πραγματικά φανταστικό. Οπότε μου έστειλε και αυτήν εδώ την απόχρωση, η οποία είναι η απόχρωση Juicy. Τώρα εγώ επειδή έχω τέτοια, ίσως θα βάλω, βέβαια δεν έχω προϊόντα για διαγωνισμό, τα είχα δώσει όλα. Καθίστε να καταφέρω να το ανοίξω πρώτα. Πολύ ωραία αποχρωσούλα. Δεν θα το ανοίξω. Είναι ωραίο έτσι. Είναι ωραίο. Πολύ ωραίο. Θα δω αν θα το χρησιμοποιήσω. Αν δεν το χρησιμοποιήσω θα το δώσω σε κάποιον από εσάς. Και έχουμε και καινούριο lip balm tint. Το Baume & Louvre tint. Το γαλλικό μου δεν υπάρχει το αξάν. Αστειεύομαι φυσικά. Και είναι τα Lip Glow στην απόχρωση Juicy. Juicy, δεν εστιάζει κάμερα. Και λέει, I can't think of a better duo for an instantly fresh, healthy and awake glow. Δεν βρίσκω πιο ωραίο τρόπο λοιπόν να δώσεις έναν υγιή και φρέσκο τόνο και glowy στην επιδερμίδα σου. Και είναι αυτά εδώ τα οποία τα γυρνάς. Πρόσφατα σας είχα δείξει και εγώ ένα τέτοιο. Το γυρνάς πάρα πολύ λίγο. Και ας βάλουμε, γιατί επίτηδες δεν έβαλα καραγιόν, γιατί είχε έρθει το πακέτο, το είδα. Να το δοκιμάσουμε. Τι ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο χρωματάκι. Αν είναι και έτσι και το ρούς, θα είναι φανταστικό. Γιατί αυτά τα glow, glass και τα λοιπά, τα βάζεις και στα χείλια της Pixi. Και για σκιά και για ό,τι θες τα βάζεις. Πραγματικά είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία υφή. Μαλακή, καθόλου λιπαρή, καθόλου γλιτσόδες. Πάρα πολύ ωραίο. Φανταστικό. Και εγώ τώρα τελευταία αυτά τα έχω συμπαθήσει λίγο παραπάνω. Γιατί είναι κάτι σε μπάλμ αλλά και κραγιόν και τα κρατάει κινητοτομένα και είναι και ωραίο και πάρα πολύ μου άρεσε. Μπράβο στην Pixi. Αυτά τα νέα μας για σήμερα. Μέχρι στιγμής πάμε να κάτσουμε λιγάκι, να πιω το καφεδάκι μου.
και να συνεχίσουμε τη μερούλα. Ίσως εγώ και λίγο πιο μετά να πάω στον αδερφή μου, θα δω, να περάσει λίγο η ώρα, αν και έχει πάει 11 η ώρα, αλλά τουλάχιστον τα έχω όλα έτοιμα. Να βγει και το σταγνωτήριο να το διπλώσω για να μην έχω τίποτα. Έβαλα και τα παπούτσια των κοριτσιών γιατί έχουν γίνει χάλια από το σχολείο. Οπότε τώρα έχω βάλει το πλυντήριο μόνο του να απολυμανθεί με το καθαριστικό από τη W5. Η Πόπη εδώ τελειώνει το σουγκάρισμα. Οπότε μια χαρά. Τελείωσαν όλες οι δουλίτσες μου. Πάμε να κάτσουμε, να πιούμε το καφεδάκι και τα λέμε μετά. Πάνω φτιάξω λίγο την τουλάπα της Αναστασίας, να βγάλω τα πολύ μακριά κολάν, γιατί δεν τα φοράει πλέον, έχει πάρα πολύ ζέστη, οπότε να τις βγάλω λίγο σορτσάκι και τέτοια που έχουμε ξεκινήσει και φοράμε. Ξέρω τα δικά σας τα προεφηβάκια με έχουν λόξα με τα ρούχα. Εμένα η δικιά μου έχει μουρλαθεί, έχει άπειρα ρούχα μέσα και παρήγγειλε κι άλλα από το σύν τώρα. Φανταστείτε τι τραβάω. Τελείωσα και το στεγνοτήριο, τελείωσα και την τουλάπα της Αναστασίας. Σε λίγο θα πάω να πάρω τα παιδάκια μου, πήγε 12.30 παρά η ώρα. Ο Γιαννάκος θα έρθει αργότερα να πάμε σούπερ μάρκετ, αλλά εγώ θα σας κλείσω το σημερινό βίντεο εδώ για να σας κάνω σούπερ μάρκετ haul ξεχωριστό με καμιά Ισαβέλα, έτσι που της αρέσει και αυτήνής και σας αρέσει και εσάς. Και θα τα πούμε πολύ σύντομα με Jumbo Haul. Είναι το επόμενο βίντεο για το πάρτι της Ισαβέλας και έρχονται πολύ ωραία βίντεο μες τον Ιούνιο, οπότε μείνετε συντονισμένοι, να κάνετε like και εγγραφή και θα τα πούμε πολύ σύντομα. Φιλά και πολλά!